πάμε τηλεφωνικό στο Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, τον κύριο Άντρο Κυπριανού. Κύριε Κυπριανού, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είναι τα εγγένεια του γραφείου του Ευρωβουλευτή του κόμματός σας, Νιαζίκη Ζίλγιουρεκ, στα κατεχόμενα. Υπήρξαν και αντιδράσεις για αυτό το θέμα και θα θέλαμε και τη δική σας θέση, μιας και θα είστε εκεί. Δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτικών κομμάτων να έχουν διαφορετικές απόψεις. Αυτή ήταν μια υπόσχεση την οποία είχαμε δώσει στους Τουρκοκύπριους πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, την οποία εφαρμόζουμε σήμερα. Ειλικρινά διερωτούμε γιατί υπάρχει αυτή η ανησυχία όπως έχει διατυπωθεί από συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα, παρόλο που επαναλαμβάνω ότι είναι δικαίωμα τους να έχουν διαφορετικές απόψεις. Πώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναγνώριση του ψευδοκράτους ή σε αναβάθμιση του ψευδοκράτους το άνοιγμα του γραφείου του Νιαζί Κιζίλιουρεκ στα κατεχόμενα? Να πω ότι ο Νιαζί έχει μεριμνήσει έτσι ώστε τα γραφεία να εξευρεθούν σε γη η οποία ανήκει σε Τουρκοκύπριους, για να μην προκαλούνται τα οποιαδήποτε προβλήματα ενδεχομένως από το γεγονός ότι θα ήταν είτε σε γη είτε σε χώρον ο οποίος να ανήκε σε Ελληνοκύπριους και παράνομα παρακρατείται από την Τουρκία ή την τουρκοκυπριακή ηγεσία. Τέθηκε ζήτημα, θα λάβει άδεια από τις κατοχικές αρχές, αν θα υπάρξουν... Δεν επήρε άδεια από κανέναν, ούτε χρειάζεται άδεια από τον οποιονδήποτε. Εκείνο το οποίο θα σας πω είναι ότι ο Νιαζί θέλει να δώσει τη δυνατότητα στους Τουρκοκύπριους να έχουν έναν ακόμα παράθυρο ενημέρωσης για τα τεκτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι η συζήτηση η οποία διεξάγεται, επαναλαμβάνω, είναι δικαίωμα των όποιων πολιτικών κομμάτων να διατυπώνουν θέσεις και απόψεις. Από την άλλη, είναι και δικαίωμα μας εμάς να προβαίνουμε σε ενέργειες οι οποίες θεωρώ ότι θα φέρουν πιο κοντά τις δύο κοινότητες. Αγαπητέ Ανδρέα, ήμουν στις Βρυξέλλες, έφτασα πίσω χθες αργά το βράδυ. Είχαμε μαζί μας έναν γκρουπ από 56 άτομα, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, μισή-μισή, οι οποίοι επισκέφτηκαν το Ευρωκοινοβούλιο για να δουν το πώς λειτουργεί, να γνωριστούμε τους θεσμούς κλπ. Εάν σας πω ότι δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν οι ξένοι ποιος είναι ο Ελληνοκύπριος και ποιος είναι ο Τουρκοκύπριος και ότι δεν ξεχώρισαν καθόλου αυτές τις τρεις μέρες που ήταν μαζί οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι, δεν είναι καθόλου υπερβολή. Μια ατμόσφαιρα τέτοια που λέει ότι αν καταφέρουμε να σμίξουμε τον κόσμο από τα κάτω, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο κίνημα επανένωσης της πατρίδας μας. Και για μας αυτό είναι που έχει σημασία. Και για αυτό αγωνιζόμαστε. Τα είπαμε αυτά και όσο ήσασταν εκεί, κύριε Κυπριανού, και είχαμε τις μεταδόσεις αναλόγως των εξελίξεων των ημερών. Ήταν μαζί σας και ο Διευθυντής Ειδήσεων, ο Γιώργος Κασκάνης. Απλά επειδή κάτι ακούστηκε και για σας, αν θα πάτε στα εγγένεια, να μην πάτε, αν θέλετε να δώσετε και μια απάντηση και να κλείσουμε με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ για τις συμβουλές που μου δίνουν. Δεν ξέρω ποιος το είπε, δεν ακούσα. Αλλά δεν θα τις λάβω υπόψη μου. Να πω ότι εγώ θα κάνω τα εγγένεια με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα ξεπεραστούν κάποια τεχνικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζω αυτή τη στιγμή. Αν τα ξεπεράσω θα είμαι εκεί και θα κάνω τα εγγένεια. Δεν είναι προβλήματα που άπτονται πολιτικής υφής? Όχι. Είναι κάποιες διαδικασίες οι οποίες έχουν να κάνουν με το πώς θα περάσω κλπ. Σας ζήτησαν κάτι που δεν θέλετε να κάνετε? Όχι. Είναι αδυναμία του δικού μου του γραφείου. Είναι λάθος το οποίο έγινε από το γραφείο μου. Εντάξει. Δεν έχει να κάνει σε οτιδήποτε. Θέλετε να το διευκρινίσετε, κύριε Κυπριανού, ή να το αφήσουμε μέχρι εδώ? Πολύ αργοπορημένα ζητήθηκε η άδεια, διότι πάντοτε παίρνω άδεια να περνώ δίχως σε όποιες διατυπώσεις. Ναι. Πολύ αργοπορημένα ζητήθηκε η άδεια και αναμένουμε να δούμε ότι θα βρεθούν τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για να παραχωρηθεί αυτή η άδεια. Είναι ευθύνη του γραφείου μου και κανενός άλλου. Να είστε καλά, κύριε Κυπριανού. Σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Καλύτερα. Καλή συνέχεια.